απόγευμα της 4ης 14 Αυγούστου ολοκληρώθηκε το φιλικό του ΑΟΚ στο Ανθή Καραγιάννη με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο ΑΟΚ έχασε με 1-0 από μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας. Στο πρώτο μέρος, αν και οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με κλασική ευκαιρία, στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο. Ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ. Στην επανάληψη, ο ΑΟΚ με την είσοδο του Γρηγόρη Παπαδόπουλου έγινε περισσότερο απειλητικός και δημιούργησε φάσεις στην αντίπαλη εστία. Ο Απόλλωνας απείλησε με χαμένο πέναλτι, ενώ γενικά έδειξε ότι έχει ποιοτικό ρόστερ που θα πρωταγωνιστήσει στη Super League 2. Ο Παύλος Δερμιτζάκης χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Είναι φανερό και λογικό ότι δουλεύει πάνω στη χημεία της ομάδας που είναι αλλαγμένη σε σχέση με πέρσι. Στο γήπεδο παρευρέθηκε και ο νέος πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Μίρτσιος, ενώ πολύ καλός ήταν ο διαιτητής Τσιάρας. Πάντα μαζί σου θα με στο λέω, στο ξεροδόρι στη βάρη χειμωνιά. Κι όταν θα βρέχει και θα χιονίζει, κι όταν ο ήλιος θα λιώνει σιδερά, κι αν είσαι η πρώτη κι αν τελευταία, είσαι για μένα η μοναδική.